Φίλοι μου, καλώς ορίσατε, στο κανάλι μου Roast TV για ένα ακόμη συγκλονιστικό spoiler της σειράς, «Η Γη της Ελιάς». Λίγο πριν τελειώσει για φέτος «Η Γη της Ελιάς», οι ιστορίες αρχίζουν σιγά σιγά να κλείνουν. Μία από αυτές είναι και η ιστορία του Ιάκωβου με την Αθηνά. Το ζευγάρι χωρίζει και ο Ιάκωβος φεύγει στην Ισπανία. Τι είναι αυτό όμως που τον διώχνει μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα, μήπως είναι έτοιμο θάνατος? Ο Ιάκωβος Βρετάκος είναι ευτυχισμένος που έχει δίπλα του την Αθηνά. «Θέλω να σε κάνω ευτυχισμένη», της λέει και της ξαναλέει. Κάνει σχέδια για το μέλλον τους, κάνει σαν να μην μπορεί να τον σταματήσει τίποτα. Και όμως, κάτι μπορεί να του βάλει φρένο. Κάτι που ξαφνικά του γκρέμισε ότι είχε χτίσει μέχρι τώρα. Η υγεία του, η οποία παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί. Εκείνος που για τα πάντα έχει μια λύση, αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί, βέβαια η σχέση τους θα γίνει αντιληπτή στο χωριό. Κάτι που αφορά αποκλειστικά αυτόν. Όπως θα δούμε, ο Ιάκωβος κλείνει ένα-ένα τα ανοιχτά μέτωπα, ξεκινώντας από την Αθηνά. Μάλιστα την εξωθεί στα όρια της και της ανακοινώνει, «Αθηνά, όλο αυτό ήταν μια ανοησία. Τελειώνουμε οριστικά εμείς οι δύο. Φεύγω και από τη μάνη να ξέρεις». Της λέει και η Αθηνά πέφτει από τα σύννεφα με την άσχημη συμπεριφορά του. Μεγάλο μυστήριο. Αυτός ετοιμαζόταν για μεγάλες business. Όλα ήταν καλά, περνούσαμε ωραία, ήταν ευχαριστημένος και τώρα μας σκάει την μπόμπα ότι φεύγει και μάλιστα για πάντα. Κάτι βρωμάει εδώ πέρα, λένε. Έκπληκτος όμως μένει ο Ισίδωρος τη στιγμή που ο Ιάκωβος του ανακοινώνει την επιστροφή του στην Ισπανία, καλά. «Πώς το αποφάσισες ξαφνικά, είχες πει ότι γύρισες για να μείνεις για πάντα», τον ρωτάει. Όμως και σε εκείνον ο Ιάκωβος δεν δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση. Για περισσότερα spoiler μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου Roast TV. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου μην ξεχνάτε, like, εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεό μου. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ!